Οι φιλοδοξίες της εθνικής μας ομάδας δεν έχουν ταβάνι στο φετινό Ευρωμπάσκετ και για το λόγο αυτό το εμπόδιο της Σουηδίας στην πρεμιέρα δεν θα μπορούσε παρά να ήταν χαμηλό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Το τελικό 51-79, στο παιχνίδι που παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Αντένα, αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του αγώνα και στέλνει ένα μήνυμα στους ανταγωνιστές της Γαλανόλευκης πως αυτή η εθνική είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα στη Σλοβενία. Δεν τους γνωρίζαμε τους παίχτες και την ομάδα, αλλά καταφέραμε μέσα από το τρίτο τετράλεπτο και βρήκαμε που πρέπει να παίξουμε άμυνα και να πάρουμε το παιχνίδι σε μεγάλη διαφορά. Μετά το αρχικό μούδιασμα λόγω πρεμιέρας, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι έδειξαν πως αυτή είναι τα αφεντικά, περιορίζοντας σε ρόλο κομπάρσου του Σουηδούς. Με τον Μπουρούς να κυριαρχήσει στους εθέρες και το Σπανούλι να καθοδηγεί μαεστρικά, η εθνική μας πήγε στην ανάπαυλα με συν 18. Στην επανάληψη, ο Αντρέα Τρινκέρι μοίρασε το χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες, με το τελικό 51-79 να έρχεται εύκολα για τους διεθνείς, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Ρωσία. Ελπίζω ότι θα είμαστε δυνατοί και έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια καλύτερη ομάδα.